Πάμε και στην Φλόρινα, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς είναι ο κλάδος της εστίασης μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων την προηγούμενη Δευτέρα. Να δούμε πώς είναι η κίνηση και αν εφαρμόζονται και τα μέτρα. Έχουμε στο δελτίο ειδήσεων του West τον κύριο Βαγγέλη Τσέκαρη, επιχειρηματία του κλάδου της εστίασης. Καλησπέρα σας, κύριε Τσέκαρη. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, πείτε μας λίγο πώς είναι οι πρώτες μέρες μετά το άνοιγμα των καταστημάτων εστίασης, μετά από 72 μέρες. Πώς είναι η κίνηση τις πρώτες μέρες? Η κίνηση τις πρώτες μέρες είναι λίγο υποτονική, με την έννοια ότι ο κόσμος φοβάται ακόμα να βγει, αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά θα βγούμε στην κανονικότητα και με τα προληπτικά μέτρα που παίρνει το κάθε μαγαζί, με την πρόληψη που κάνει, δηλαδή με τα αντισηπτικά και όλα τα πράγματα που μας ζητάνε από το Υπουργείο, πιστεύω ότι θα μπούμε σε μια κανονικότητα σιγά σιγά. Κάποιος δηλαδή, πώς λειτουργούν πλέον τα μαγαζιά? Υπάρχουν αντισηπτικά στα τραπέζια, σε κάθε τραπέζι πάνω, και υπάρχουν και οι εξωτερικοί χώροι? Πώς λειτουργούν τα καταστήματα τώρα στη Φλόρινα? Αυτή τη στιγμή λειτουργεί και το εξωτερικό χώρος και ο εσωτερικός χώρος, είναι οι πέτριοι χώροι όπως λέγονται, και είναι οι σερβιτόροι όλοι δουλεύουν με γάντια και μάσκες στα χέρια. Πάνω στα τραπέζια υπάρχουν αντισηπτικά και στους χώρους που είναι μέσα υπάρχουν ειδικά σημεία τα οποία έχουν αντισηπτικά και εκεί πέρα. Πώς είδε ο κόσμος την επιστροφή και πάλι των καταστημάτων μετά από τόσο καιρό? Δηλαδή υπάρχει μια δυστοκία λόγω και του καιρού όλης αυτής της εβδομάδας, κύριε Τσέκαρη. Ο κόσμος υπάρχει μια επιφυλακτικότητα, ναι, ότι είναι λίγο φοβάται, αλλά πιστεύω ότι αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι θα ξαναμπεί σε μια κανονικότητα σιγά σιγά. Από τη στιγμή όμως που εδώ σε αυτή την περιοχή στη Φλόρινα δεν είχαμε κρούσματα, ναι, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά το πώς θα... Ακούσαμε για μειώσεις τιμών, για μειώσεις του ΦΠΑ από 1η Ιουνίου. Εσείς πώς θα προχωρήσετε? Εμείς αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε το τι θα ψηφιστεί από την κυβέρνηση, ναι, και μετά θα πράξουμε αναλόγως με τα μέτρα που θα μας δώσουμε. Δηλαδή αν πέσει το ΦΠΑ θα δούμε ανάλογα και τις τιμές. Ανάλογα και τι παροχές θα βοηθήσουν τον ιδιωτικό τομέα, θα προσπαθήσουμε και εμείς να το περάσουμε στις τιμές για να βοηθήσουμε να βγει και πιο γρήγορα και πιο εύκολα ο καλάτης. Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα, τι γίνεται από την πλευρά του Δήμου, δηλαδή τι ενημέρωση υπάρχει και κατά πόσο προχωρήσατε πλέον σε ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων τα καταστήματα έτσι της Φλόρινας, ή ακόμα δεν έχει προχωρήσει το μέτρο αυτό? Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τους δημοτικούς υπαλλήλους, αλλά και με τον Δήμαρχο, ο οποίος μας έχει δώσει κάποια εξτρά μέτρα, το διπλάσιο του μέρους που δικαιούμαστε στον εξωτερικό χώρο, πάντα βέβαια με απόσταση ασφάλειας για τον πελάτη, αλλά αν δεν έχεις το δικαίωμα να βγάλεις εξτρά καθίσματα, θα έχει μία μείωση στο 50% στα δημοτικά τέλη της χρονιάς αυτής, μέχρι 31/12. Υπάρχει μία βοήθεια πάντως από το Δημαρχείο, από το Δήμο, ότι να βοηθήσει γενικά τα καταστήματα εστίασης. Μάλιστα. Άρα είστε αισιόδοξοι τώρα ότι και τις επόμενες μέρες και με την αλλαγή του καιρού, γιατί δεν ευνόησαν οι καιρικές συνθήκες, ότι θα βγει περισσότερος κόσμος και θα επανέλθει και πάλι κανονικότητα στα καταστήματα εστίασης και αναψυχής? Σίγουρα δεν βοήθησε ο καιρός στην αρχή, αλλά πιστεύω ότι η κανονικότητα θα έρθει σιγά σιγά, αλλά πιστεύουμε ότι θα, και πέρα από την κανονικότητα, θα πιστεύω ότι ο πελάτης θα μπει σε μια διαδικασία να βγει, να φτιάξει ο καιρός λίγο, να κυκλοφορήσουμε, δηλαδή να ξαναμπούμε σε μια κανονικότητα της ζωής μας, όπως ήταν. Μάλιστα.